Καλημέρα, Ρένα. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σήμερα, Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη της Ξένης Οσίας, Νεοφύτου Εγκλήστου και Βαβίλα Ιερομαρτύρων. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το Live 92 και ένα FM σε ζωντανή μετάδοση για το διαδίκτυο και για όλο τον κόσμο από το thrakiwebradio.gr. Το κρύο σφιγγώνει, όπως λέγανε και οι παλιότεροι, και πάμε σε ένα νέο χιονιά που επέρχεται στην περιοχή μας σήμερα το βράδυ. Έχει χιονόνερο και αύριο τα ξημερώματα, χαμηλές θερμοκρασίες αύριο και ιδιαίτερα μεθαύριο, την Παρασκευή. Σημαίνει κάντε οικονομία από οτιδήποτε άλλο και ρίχτε στη φωτιά, στη θέρμανση, γιατί αυτό είναι, όπως συνηθίζω να λέω, το βασικότερο αγαθό του χειμώνα. Να είναι δηλαδή το σπίτι ζεστό, και ιδιαίτερα όταν έχουμε ευαίσθητες ηλικίες, μικρά παιδιά ή και μεγάλα παιδιά, της τρίτης και της τέταρτης ηλικίες, μέσα στο σπίτι. Την ίδια στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης έχει σκαρφαλώσει το 1 ευρώ και δεν λέει να ξεσκαρφαλώσει, και την ίδια στιγμή όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει για να σταθεί, βρίσκονται στο Θεό. Βέβαια, έγινε πολλής λόγος τελευταία και μάλιστα από χθες στην ανοιχτή γραμμή το σχολιάσαμε, το αν και κατά πόσον και γιατί δεν θα φτάσει το φυσικό αέριο σε κάποιες περιοχές της Υπαίθρου. Πήρε κάποιος τηλέφωνο και μου λέει, γιατί στο Δήμο Αυδείρων, εφόσον περνάει και στο Δήμο το Πύρο ακόμη, εφόσον από εδώ περνάει ο αγωγός του φυσικού αερίου, δεν παίρνει χαμπάρι η πόλη της Ξάνθης, όπως και τα άλλα αστικά κέντρα. Από τα δικά μας τα χωράφια, δίπλα από τα δικά μας τα σπίτια, περνάει αυτός ο αγωγός, γιατί να μην έχει και μία αναμονή σε κάθε κεφαλοχώριο, όπως λέμε, σε κάθε έδρα καλλικρατικού δήμου, για να μπορέσουν και οι κάτοικοι της Υπαίθρου να πάρουν φυσικό αέριο. Η απάντησή μου ήταν σαφώς ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, ότι περνάει από δίπλα τους ο αγωγός και θα μένει μία αναμονή μόνο για αστική κατανάλωση στην Ξάνθη, για παράδειγμα, στην Κομωτινή, στην Καβάλα. Δηλαδή αλλού κάνουμε τη ζημιά και αλλού δίνουμε τα ωφέλη. Με βάση τη συμφωνία που έγινε πριν από καιρό με τον τότε τον έμιστο περιφερειάρχη Γιώργο Παυλίδη και τους εκπροσώπους του ΤΑΠ, του αγωγού, όπου συμφωνήθηκε ως γνωστό να μείνουν αναμονές στις 6 μεγάλες πόλεις της περιφέρειας, από την Ορεστιά, την Αλεξανδρούπολη, την Κομωτινή, την Ξάνθη, την Καβάλα και την Δράμα. Εύλογο το ερώτημα. Η δική μου η επισήμανση, αν θέλετε, ήταν η επιφύλαξη. Το όταν θα φτάσει εκείνη η στιγμή, δηλαδή όταν, αν και εφόσον τώρα, έτσι, θα φτάσει εκείνη η στιγμή, να μπορέσει δηλαδή να δημιουργηθεί, έτσι προϋποθέτει να φτάσει ο αγωγός και να ολοκληρωθεί σε όλο το μήκος της περιφέρειας, να αρχίσει να λειτουργεί, έτσι, να ολοκληρωθεί ο αγωγός, να αρχίσει να λειτουργεί, να μεταφέρει φυσικό αέριο, να γίνουν οι αναμονές, να απλωθεί το αστικό δίκτυο κατανάλωσης της πόλης, προκειμένου στην Ξάνθη, και να αρχίσει να συνδεθούν οι οικοδομές. Σας κούρασε, τώρα βάλτε με το μυαλό σας το χρονικό ορίζοντα και το χρονικό περιθώριο που απαιτείται για να δούμε το φυσικό αέριο στα σπίτια μας. Έτσι, να δημιουργηθεί ο φορέας διαχείρισης σε επίπεδο περιφέρειας, που θα διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα. Να στηθεί ένας ολόκληρος οργανισμός. Τότε λοιπόν η δικιά μου επιφύλαξη ήταν στο πόσο θα έχει φτάσει η τιμή του φυσικού αερίου. Μήπως θα είναι ίδια με το πετρέλαιο και παραπάνω. Γιατί βλέπετε πώς πάει το μουχαμπέτι και με το αέριο στα αυτοκίνητα, την υγραεροκίνηση, το υγρό αέριο, έτσι, στα αυτοκίνητα. Έχει φτάσει σχεδόν, πάει να κουμπίσει το ευρώ. 87-087-089 αναλόγως. Πάει να κουμπίσει το ευρώ, στην περιοχή μας τουλάχιστον. Έτσι. Όπως λοιπόν, συγγνώμη, με τα αυτοκίνητα, που βλέποντας ότι πολλά και περισσότεροι επιλέγουν το αέριο ως πιο φθηνό καύσιμο, βλέπουμε ότι ανεβάζουν και την τιμή του για να κερδοσκοπήσουν φυσικά αυτοί που το εμπορεύονται, εφόσον όλοι το προτιμούν και το φτάνουν σχεδόν
στα υπόλοιπα καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης ή και βενζίνη. Το ίδιο γιατί να μην γίνει και στο φυσικό αέριο για τη θέρμανση των σπιτιών και γενικότερα για την ενέργεια που χρειάζονται τα σπίτια. Άρα κυρίες και κύριοι, όλο το παιχνίδι παίζεται για να τα κονομάνε μόνιμα οι ίδιοι και οι ίδιοι. Βαρδινογιάννηδες, Λάτσιδες, όλοι αυτοί που εμπορεύονται την πρώτη ύλη και ουσιαστικά τι κάνουν, πάντοτε και με όλες τις περιπτώσεις γίνουν κερδισμένοι. Γιατί όταν ανεβαίνει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, δεν πλήττει τον χονδρέμπορο, όπως λέμε, δεν πλήττει τα διελιστήρια, δεν πλήττει τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, δεν πλήττει, κοντολογίες για να είμαστε κατανοητοί, τους Βαρδινογιάννηδες. Σε καμία περίπτωση. Πλήττει ποιον? Τη γιαγιά και τον παππού που περιμένουν στη γωνίτσα τώρα να σταθούν. Ή αυτόν που θέλει να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του και δεν μπορεί. Τον τελικό καταναλωτή πλήττει. Αυτοί βγαίνουν κερδισμένοι. Κανένας δεν τόλμησε να αγγίξει τα κέρδη και τα συμφέροντα αυτών. Παρά μόνο είτε με δεξιές κυβερνήσεις, είτε με χούντες, είτε με δημοκρατίες, είτε με αριστερές, λέμε τώρα, αριστερές κυβερνήσεις, είτε με οτιδήποτε άλλο. Κανένας δεν τόλμησε. Έτσι λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα, μπορεί να παραπονιέται ο κόσμος στην Ήπεθρο ότι δεν έχει μεριμνήσει, αν θέλετε, στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας να υπάρξει και τέτοια μέρημνα. Βεβαίως είναι σαφώς και είναι θέμα οικονομικό, δεν συμφέρει βέβαια. Αλλά πριν όμως μην νομίζετε ότι ό,τι λάμπει είναι χρυσός. Και μόνο που σας προανέφερα όλο αυτό το κύκλο που πρέπει να γίνει μέχρι που να φτάσει στα σπίτια των τελικών δικαιούχων που είμαστε εμείς, οι αστικοί δηλαδή κάτοικοι των αστικών πόλεων, των αστικών κέντρων, μπορεί να μην συμφέρει. Και αν θέλει και 2-3 χιλιάρικα που θέλει για να γίνουν συνδέσεις για κάθε σπίτι, και αν θέλει αλλαγή όλων αυτών των εγκαταστάσεων, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Μην φανταστείτε ότι είναι τίποτα. Εντάξει, μεγεθύνθηκε γιατί έπρεπε για λόγους επικοινωνιακούς και για να μας πείσουν ότι τα ανταποδοτικά του ΤΑΠ θα είναι σημαντικά, θα είναι συγκεκριμένα και σημαντικά ωφέλη για την κοινωνία. Τρίχες! Παραλαμβάνω, όταν φτάσει κανείς δεν θα το θέλει. Δυστυχώς. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει φυσικό αέριο φθηνό και αντιπαρέχουμε την δικαιολογία που λέει ότι δεν μπορεί να εξαπλωθεί δίκτυο σε μικρά αστικά κέντρα ή σε χωριά, γιατί δεν συμφέρει οικονομικά στον ΤΑΠ. Δεν είναι δηλαδή. Ας μη συμφέρει. Στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας για τη ζημιά που κάνει στις τοπικές κοινωνίες, να κάνει και κάτι που δεν του συμφέρει. Που θα βάζει και κάτι από την τσέπη για να δείξει, να αποδείξει ότι είμαστε εδώ, αναγνωρίζουμε τη φιλοξενία και δίνουμε και εμείς το κάτι μας για να σταθείτε φθηνά. Αυτά σημαίνουν ανταποδοτικά, φίλτατε. Τώρα, αν μου λέει ο Δήμαρχος Αυδείρων ή ο Δήμαρχος Τοπύρου ότι μια ράμπα στην παραλία για ανάπηρους ή ένα καθιεριστικό μηχάνημα ή οτιδήποτε άλλο είναι ικανό να ανταποδώσει τη ζημιά που κάνει, επιτρέψτε μου, αλλά διαφωνώ, δεν το βλέπω έτσι. Θα έπρεπε να ήταν πολύ πιο γενναιόδορη αυτή η ανταποδοτικότητα, που δεν είναι. Και δεν είδαμε ακόμη τίποτα, έτσι, υπόψη, ούτε και αυτά τα είδαμε. Λέω πολλές φορές για καθρεφτάκια και τσατσάρες. Ούτε και αυτά τα είδαμε, ούτε καθρεφτάκια είδαμε. Ακόμη στο δικό μας τον καθρέφτη, τον σπασμένο καθρεφτιζόμαστε. Και εννοώ φυσικά μεταφορικά μάλλον, έτσι, την οικονομική μας κατάσταση. Τίποτα. Αλλά είπαμε, δεν έχουμε μάθει να διεκδικούμε και να διαπραγματευόμαστε. Λέει λοιπόν ο Δήμαρχος Αυδείρων, και έτσι είναι, ότι σε υψηλά κλιμάκια υπήρθε η συμφωνία και θα συμφωνήσουν. Μεταξύ υπουργών. Ποιος υπουργός από αυτούς που διαπραγματεύτηκε είπε, ρε παιδιά, εντάξει, δώστε και το κάτι της στις κοινωνίες, αλλά είπαμε, σε ξένο κό 100 ξύλιες. Πουλάμε που πουλάμε το τομάρι μας. Να το πουλήσουμε τουλάχιστον ακριβά. Είναι αυτό που λέγανε να τουρκέψουν να γίνουν αγάζ. Αλλά εμείς γινόμαστε γιουσουφάκια. Θα μου πείτε, εντάξει. Συνηθισμένοι. Τέλος πάντων, πάω σε ένα τραγικό περιστατικό, κυρίες και κύριοι, που συνέβη χθες, αν που εξιχνιάστηκε χθες.
και αφορά την δολοφονία ενός 6χρονου αγοριού στη γειτονική Κομωτινή και στο ζωνικισμό που όπως λέγεται Αλάν Κογιού, δηλαδή το αντίστοιχο δροσερό να καταλάβετε το πράγμα, ένα γκέτο όπου διαβιούν Ρωμά συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας και κανένας δεν ξέρει ποιος κατοικεί δίπλα του. Δεν θα υιοθετήσω την ρητορική περί παραδειγματικής τιμωρίας του ανήλικου δράστη, όπως φέρεται τουλάχιστον ως τέτοιος, ο οποίος είναι γνωστός και για άλλες απόπειρες, για βιασμούς κτλ. Κτλ. Παιδί το ένα, παιδί και το άλλο. Όχι βέβαια πως αυτό δικαιολογεί ένα οποιοδήποτε παιδί ή έναν ανήλικο να προβαίνει σε εγκλήματα, έτσι, σε ποινικά αδικήματα. Σαφώς θεωρείται και είναι εγκληματίας. Πλην όμως, θα πρέπει το θέμα να το δούμε πιο βαθιά. Βασικά, σίγουρα ένα τραγικό περιστατικό και όλοι συγκλονιζόμαστε. Δεν το συζητάμε ανθρώπινα. Από εκεί μετά όμως, κυρίες και κύριοι, κάτι ανάλογο μπορεί να πάει στιγμή να συμβεί και στην δικιά μας περίπτωση, στον οικισμό του Δροσερού, γιατί αυτό που λένε οι κάτοικοι και των δύο περιοχών είναι ότι έχει ξεφύγει το πράγμα. Και το διακρίνουμε και όλοι μας και το έχουμε πει πολλές φορές και το έχω πει και προσωπικά πολλές φορές, ότι έχουμε ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της πόλης και της κοινωνίας γενικότερα. Και δεν αναφέρομαι στους κατοίκους, στους μόνιμους κατοίκους αυτών των περιοχών. Και οι ίδιοι κάνουν λόγο για στοιχεία τα οποία έχουν παρισφύσει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή έχουν έρθει εδώ και κατοικούν σε τενεκεδόσπιτα ή οπουδήποτε αλλού, εγκληματικά στοιχεία που δεν τα γνωρίζει ούτε η αστυνομία, γιατί δεν μπορεί να είναι, υπάρχει το άβατον εκεί της ελληνικής πολιτείας. Γι' αυτό έχω πει πολλές φορές ότι θα πρέπει και στους δύο οικισμούς να μπει πλέον η ελληνική πολιτεία δια των θεσμικών της φορέων και οργάνων. Να μπορεί να μπαίνει η αστυνομία, ο εισαγγελέας και να υπάρχει ισονομία και να υπάρχει νόμος που θα εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις. Τι θα πει δεν δέχονται την αστυνομία? Εδώ όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι του Δροσερού ή του Αλάν Κογιού ζητάνε την κάλυψη της αστυνομίας και την κάλυψη της ελληνικής πολιτείας, οι οποίοι φοβούνται κάθε μέρα, κάθε νύχτα από αυτά τα στοιχεία τα οποία κανένας δεν ξέρει και μάλιστα λέγεται ότι είναι και ξένης προέλευσης. Ρωμά μεν, αλλά οπουδήποτε αλλού. Και είναι τα εγκληματικά στοιχεία που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Ποιος θα προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους? Και φυσικά ένα βαθύ κοινωνικό πρόβλημα με τους καταβλισμούς αυτούς, με τα γκέτο αυτά, τα οποία μπορεί κάποιοι να εκμεταλλεύονται σε καιρούς εκλογικών περιόδων, αλλά το πρόβλημα διωγγώνεται και το βρίσκουμε μπροστά μας καθημερινά και το βρούμε ακόμη χειρότερα. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν, να ξεσκαρτάρουν αυτοί οι οικισμοί, αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε μια κοινωνία ανθρώπων και όχι ανθρώπων και ζώων δίποδων μαζί. Κινδυνεύουν λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτό το περιστατικό. Είχαμε και άλλα και θα έχουμε και άλλα περισσότερα. Και με δολοφονίες και με βιασμούς και με κλοπές και με ναρκωτικά και με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αλλά όταν πάει η αστυνομία να κάνει μια επιχείρηση εκεί και βγαίνουν κάποιοι ντεμεκ προοδευτικοί και «Α, ο, μακριά αστυνομία και τη σχέση και τη δουλειά έχει» και τα λοιπά, τότε δεν μπορεί να γίνει δουλειά. Και δεν είναι μόνο η αστυνομία αυτή που μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Έτσι, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Ούτε μόνο οι εισαγγελέες. Αλλά απαιτούνται και αυτοί για να λυθεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα θα λυθεί μόνο όταν αποφασίσει η ίδια η πολιτεία να το λύσει. Με βαθιές τομές, με ενσωματώσεις κοινωνικές, με ουσιαστικά προγράμματα έτσι, ένταξης κοινωνικών σε κοινωνικές δομές, αλλά πώς, όχι δίνοντας 20-30 χιλιάρικα στον καθένα ή στον ταβατζή του καθενός, δημιουργώντας σαφείς υποδομές και δίνοντας βαρύτητα εκεί που πρέπει. Που πρέπει, σαφώς, στην ανθρώπινη διαβίωση, στοιχειωδώς έστω, στην μόρφωση των παιδιών και των νέων ανθρώπων και στην αποκατάσταση τους. Μόνον έτσι. Και φυσικά να διαχωρίσει τα απρόβατα από τα ερήφια, την ήρα από το στάρι. Μόνον τότε. Και να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Αν συνεχίσουν να υπάρχουν κατεργαρέοι, να πάνε στον πάγκο τους. Ναι, εκεί που πρέπει. Γιατί ο νόμος είναι ο ίδιος για όλους. Ποιος όμως το σκέφτεται έτσι? Μάθαμε μόνο
ή να αφορίζουμε γενικώς ή να, ξέρω εγώ, πλησιάζουμε πολιτικά ένα θέμα ή, ξέρω εγώ, με ιδιοτέλειες κομματικές και μικροπολιτικές. Αν διαφωνείτε, εντάξει, η δική μου άποψη είναι αυτή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το τραγικό περιστατικό, πράγματι, από εκεί μετά υπησέρχονται και άλλοι παράγοντες που πλύζουν το χέρι ενός παιδιού, που βιάζει, που δολοφονεί ένα ανήλικο αγόρι και μάλιστα με ειδικές ανάγκες. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπαίνουμε στη λογική να υιοθετήσουμε τις κραυγές και τις σειρίδες των κάποιων από τους κατοίκους που λένε κρεμάλες και θανατικές ποινές στο παιδί και στον ανήλικο κτλ. Θα μου πεις, Καμαρίδη, αν ένα δικό σου παιδί, ένα δικό σου άνθρωπο ήταν στη θέση αυτού του παιδιού, τι θα έκανες? Ναι, καλή ερώτηση. Δεν μπορώ να απαντήσω. Συνεχίζουμε. Ένα άλλο θέμα το οποίο παίζει, κυρίες και κύριοι, είναι αυτό με το ιδιωτικό μειονοτικό σχολείο της Ξάνθης και τον εκπαιδευτικό που έγινε viral πλέον, όπως λέμε, στο διαδίκτυο και όχι μόνο, τον οποίο εξεδίωξε η διοίκηση και αρνείται να ξαναπροσλάβει μετά από την δικαστική απόφαση που υπάρχει υπέρ του εκπαιδευτικού. Μάλιστα, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, η ΟΕΛΕ, έρχεται τακτικά πλέον στην περιοχή και το έχει βάλει πρώτο στην ατζέντα με δύο ακόμη σχολεία ανά την Ελλάδα, όπου καταστρατηγείται η κείμενη νομοθεσία με απομακρύνσεις εκπαιδευτικών. Εδώ βέβαια το θέμα έχει προσλαμβάνει και άλλες διαστάσεις. Δεν είναι μια απλή περίπτωση όπως αυτό του Γερμανικού Σχολείου της Θεσσαλονίκης ή του νηπιαγωγείου κάποιες άλλες περιοχές. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με δύο ή και περισσότερες πλευρές. Η εφημερίδα μας, η Θράκη, σήμερα φιλοξενεί, πρωτοσέλιδο μάλιστα, τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή του μειονοτικού σχολείου, τον κύριο Ριζά, γιατί έχουμε μάθει να δίνουμε το λόγο σε όλους, αυτό σημαίνει δημοκρατία, και φυσικά συνέχεια να έχουμε τη δική μας άποψη. Αλλά δίνουμε το λόγο σε όλους να εκφραστούν. Κάτι που δεν κάνουν προοδευτικές εφημερίδες ή προοδευτικές ηλεκτρονικές εφημερίδες, έτσι, αυτές που έχουν ταμπέλα του προοδευτισμού και του αριστερισμού, έτσι δεν το κάνουν. Δόξα τω Θεώ, εμείς οι πιο συντηρητικατούρες το κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις. Δίνουμε λόγο και μάλιστα πρωτοσέλιδα σε όλους. Ακόμη και αν διαφωνούμε. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία. Φιλοξενούμε λοιπόν σήμερα τον διαχειριστή, τον κύριο Ριζά, ο οποίος λέει: εμείς είμαστε σύνομοι. Το ρωτάμε, πού το βασίζεις αυτό? Δεν έχει σχέση, εμείς τόσα χρόνια λειτουργούμε, είμαστε νόμιμοι, δίνουμε φωνή στα παιδιά της μειονότητας. Βέβαια, υιοθετεί μια ακραία ρητορική η οποία συνάδει με τη ρητορική του τουρκικού προξενείου, είναι γνωστό οι σχέσεις που υπάρχουν, αλλά εμείς τον ακούμε. Έτσι, εκφράζεται. Το διαβάζει ο κόσμος και βάζει τα συμπεράσματά του. Δευτέρα, μάλιστα, θα είναι εδώ και πάλι ο πρόεδρος της ΟΗΕΛΕ, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη τύπου. Με ενημέρωσαν πριν λίγο οι συνεργάτες του και ο ίδιος ότι θα είναι τη Δευτέρα εδώ και μάλιστα ζήτησε να έχουμε και μία συνάντηση. Για να δούμε πού βρίσκεται το όλο θέμα. Όχι ότι τώρα κάποιος έπιασε πρεμούρα για το, ξέρεις, εκδιώχθηκε ένα εκπαιδευτικό ή υπάρχει μια αδικία, αλλά το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι πιο βαθύ. Και θα το πω για χιλιοστή φορά, δεν μας αφορά η όποια διαπροσωπική, αν θέλετε, ή διαθρησκευτική διαφορά. Αν δηλαδή ένας είναι γιουλενιστής και άλλοι είναι αρντογανικοί ή οτιδήποτε άλλο. Θα μπορούσε να ήταν το αντίθετο. Είναι όμως ένα θέμα το οποίο, όπως έχω πει χιλιοεπί, δεν θα επιτρέψουμε να έρθει σε εσωτερικό επίπεδο, σε επίπεδο Θράκης, ένα πρόβλημα που διχάζει τον κόσμο σε άλλη χώρα. Και δυστυχώς διχάζεται και στην Θράκη η μειονότητα μεταξύ γκιουλενιστών και ορδογανικών. Υπάρχει ένα πογκρόμ εναντίον των πρώτων και παραλαμβάνω, όχι ότι μας νοιάζουν τα πιστεύω τους, αλλά δεν ανεχόμαστε να μεταφέρεται αυτή η κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας μας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Το έχω ξαναπεί, μπορεί να κουράζω, αλλά πρέπει να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα. Όχι ότι παίρνουμε τη θέση του εκπαιδευτικού επειδή είναι γκιουλενιστής. Παίρνουμε τη θέση του εκπαιδευτικού γιατί ως Έλληνας πολίτης υφίσταται μία παρανομία εις βάρος του. Με βάση βέβαια τον κείμενο νόμο και την απόφαση του δικαστηρίου. Γι' αυτό στηρίζουν τον εκπαιδευτικό. Για τίποτα άλλο. Αν για παράδειγμα είχαν επικρατήσει οι γιουλενιστές στην Τουρκία, σήμερα θα εκδιώκονταν οι ερντογανικοί στη Θράκη. Γιατί και πάλι οι ίδιοι, οι οποίοι έχουν τα συμφέροντά τους στη γείτονα, θα ήταν γιουλενικότεροι του γιουλέν
και θα εκδίωκαν, θα εξεδίωκαν τους ερντογανικούς που σήμερα τους γλύφουν. Έτσι, είναι άλλα τα συμφέροντα και τα ξέρουν. Μακριά από εμάς όμως όλα αυτά. Μακριά από εμάς. Όταν λέω από εμάς, μακριά από τη Θράκη. Και μακριά από τη χώρα μας. Το ποιος θα το πει πιο δυνατά και το ποιος θα το κάνει πράξη, αυτό είναι θέμα της ευνομούμενης, υποτίθεται, και της θεσμοθετημένης πολιτείας μας. Πάμε παρακάτω. Για αυτό το θέμα, πράγματι δεν έχουν εκφραστεί ακόμη οι δημοκράτες, έτσι, και οι αριστεροί, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ τοπικά, ο ίδιος ο βουλευτής, ο κύριος Ζέιμπεκ Χουσέιν, δεν έχουμε ακόμη καμία ανακοίνωση. Έχουν εκφραστεί για ό,τι κινείται, οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν ανακοινώσεις, τοποθετήσεις, δηλώσεις κτλ. Γι' αυτό μούγκα στη στρούγκα. Κύριε Χατζη Θεοδόρου, κύριε Ζέιμπεκ Χουσέιν, τι έχετε να πείτε για τον διωγμό του εκπαιδευτικού στο ιδιωτικό μειονωτικό σχολείο? Κύριε Ζέιμπεκ Χουσέιν, υποτίθεται εσύ εκφράζεις, είσαι η φωνή της μειονότητας, έτσι λες. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση? Έχεις να πεις κάτι? Γιατί δεν έχεις να πεις κάτι σε αυτό? Όπως δεν είπες και σε άλλες περιπτώσεις. Όπως δεν είπες και για το, και για τις περιπτώσεις του Ερντογάν και για τις διώξεις που έχει εξαπολύσει επί παντός επιστητού, μάλλον επί παντός μη ερντογανικού. Δεν σας ακούσαμε. Άρα λοιπόν είστε ευαίσθητοι σε δημοκρατικές ευαισθησίες, αλλά καρτ. Δεν σας είδαμε επί παντός. Και αυτό αλλά καρτ μας βάζει σε σκέψεις. Πάμε παρακάτω. Να πάμε λίγο στο πολιτικό σκέλος και βλέποντας τις δημοσκοπίες, κυρίες και κύριοι, για ακόμη μια φορά διακρίνω μια ταλάντευση, μια τέλος πάντων προχειρότητα, να πω, σκοπιμότητα ενδεχομένως, δεν ξέρω. Βλέπουμε λοιπόν σαν καρδιογράφοι να πηγαίνουν οι δημοσκοπήσεις την ίδια ημέρα, λίγο δύο μέρες διαφορά, δημοσκόπηση με δικονοσκόπηση, και δείχνει άλλη 11,5 μονάδες διαφορά η Νέα Δημοκρατία, 14 μονάδες διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βλέπουμε την ΑΛΚΟ βγάζει 9 μονάδες, 8,5 μονάδες. Τέλος πάντων, ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του λέει ότι δεν εμπιστεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Τις εμπιστευόταν βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ όταν από τη θέση της αντιπολίτευσης τότε έβλεπε να ανεβαίνουν οι δείχτες υπέρ του. Τώρα δεν τις εμπιστεύεται γιατί κατεβαίνουν. Πριν όμως, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, έτσι, ξέρετε την άποψή μου για το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά βλέπω ότι όσο βγαίνουν νέες δημοσκοπήσεις, δεν ανοίγει ψαλίδα. Και δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι συνάδελφοι που βλέπουν το άνοιγμα της ψαλίδας. Όταν, για παράδειγμα, από 32% η Νέα Δημοκρατία έχει φτάσει στο 30,5% με την προηγούμενη δημοσκόπηση, το Σαββατοκύριακο, και όταν τώρα την έχει με 27%, 26% πόσο την έχει, τα 100, δεν είναι μεγαλώνει η ψαλίδα. Μικραίνει η ψαλίδα. Έτσι. Μικραίνει η ψαλίδα. Δείχνει, οι νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν έστω αμυδρά ανεβασμένο το ΣΥΡΙΖΑ και έστω αμυδρά ή έστω και περισσότερο κατεβασμένη τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανοίγει η ψαλίδα. Μην τραλαθούμε. Και αυτό λέω για κάποιους νεοδημοκράτες που δηλώνουν σιγουριά. Δεν ανεβαίνει. Μάλλον δεν μεγαλώνει. Μικραίνει. Όποιος ξέρει τουλάχιστον να διαβάζει τις δημοσκοπήσεις. Με δεδομένο, επαναλαμβάνω, το ότι είμαστε επιφυλακτικοί για αυτές τις δημοσκοπήσεις. Άρα λοιπόν, αφενός έχει απομακρυνθεί το ενδεχόμενο των εκλογών, τουλάχιστον με τα δεδομένα τα σημερινά. Αφετέρου, χάνεται η μπάλα πλέον σε εκείνους που πίστευαν ότι θα μπορούν εύκολα να αναδειχθούν βουλευτές, αν και εφόσον μπουν σε λίστα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί ο Μάρτιος είναι κοντά, οπότε μετά το Μάρτιο πάμε σίγουρα με ψηφοδέλτιο, με σταυρό δηλαδή, και όχι με λίστα. Έτσι, οπότε απομακρύνονται και τα δύο τα ενδεχόμενα. Βλέπουμε λοιπόν σιγά σιγά να παγώνει, και ενώ ήταν πρώτο θέμα στην επικαιρότητα, στο τοπικό αλλά και στον εθνικό τύπο. Το ποιο όνομα ακούγεται, να και αυτό σήμερα, να και ο άλλος αύριο, ξεκίνησε τότε μια εφημερίδα, ξέρω εγώ, εδώ, για παράδειγμα στην Ξάνθη, έτσι, ακούστηκε το όνομα του Πουσπουρίκα, μετά ακούστηκαν τα ονόματα, ξέρω εγώ, διάφορων άλλων, ξέρω εγώ, Τσιλικίδης, Μπούτος, ξέρω εγώ, κτλ. Ξαφνικά μου διάσει το πράγμα. Μου διάσει το πράγμα
Και όχι μόνο το πράγμα, αλλά και οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι. Γιατί σας είπα, αφενός μικραίνει η ψαλίδα, αφετέρου απομακρύνει το δεχόμενο των εκλογών. Επίσης, βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι τόσο εύκολα και πάμε σε σταυρούς, σε σταυρό προτίμησης. Άρα, δεν είναι έτσι το πράγμα που φανταζόμασταν ότι ήταν πριν από λίγο καιρό. Πολιτικά, λοιπόν, αν το δούμε, θα έχουμε εξελίξεις, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά ενδεχομένως να μην είναι αυτές που περιμένουν κάποιοι. Να μην είναι αυτές οι πολιτικές εξελίξεις που περιμένουν κάποιοι. Να είναι μα εντελώς διαφορετικές. Σας βάζω ένα προβληματισμό, και ιδιαίτερα για τους σίγουρους. Και λέω για τους σίγουρους, γιατί οι περισσότεροι νεοδημοκράτες, τα στελέχη εννοώ, όχι ο κόσμος δηλαδή δεν ασχολείται καν, δεν σαν τον γάιδαρό τους και είχαν ξεφύγει. Έτσι, αρκετοί μάλλον νεοδημοκράτες είχαν ξεφύγει. Και τοπικά. Και γενικότερα. Είχαν ξεφύγει. Γι' αυτό προσγειωθείτε, δεθείτε καλά, δέστε τις ζώνες ασφαλείας, γιατί η προσγείωση μπορεί να είναι και ανώμαλη. Λέμε τώρα, έτσι. Μπορεί να είναι και ανώμαλη. Και δεν είναι αυτό που επιθυμώ ή εύχομαι, αλλά είναι αυτό που πρέπει να βάλετε καλά στο κεφάλι σας. Και όχι γιατί υπάρχει κόψιμο για τα κόμματα, αλλά γιατί πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες. Γιατί πρέπει να υπάρχουν ισορροπίες πολιτικές, ώστε να υπάρχουν και ισορροπίες κοινωνικές. Γιατί δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Έτσι, με αυτά τα ολίγα θέλω να ολοκληρώσω σήμερα την εκπομπή μου. Σήμερα, Τρίτη, έτσι, 24, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Αύριο πάμε για 25, πρώτο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού για Τετάρτη 25 Ιανουαρίου. Βάλτε ζεστά ρούχα όποιοι βγαίνετε έξω. Εξοικονομήστε θέρμανση για το σπίτι σας, γιατί έρχεται και πάλι νέα παγωνιά. Ραντεβού αύριο γύρω στις 11.30. Να είμαστε όλοι καλά και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.